Ε, μικρή αυτή την προσπάθεια που έγινε, σα-ίσα -ίσα τη θεωρώ προσπάθεια στον πυρήνα του πολιτικού στήματος. mm -hmm. και ειδικά επειδή το άλλο το συζητήσαμε, ειδικά για το άρθρο 86, ήθελα να πω ότι στην πρότασή μα. Σημαντικό ήταν... είναι. Σημαντικό, αλλά ήταν... είπα θα μπορούσε να γίνει και χωρί αναθεώρηση. Να το είχαμε πετύχει και χωρί αναθεώρηση. Αυτό κύριε συμφωνώ Φωτσάκη. μαζί σα ότι είναι σημαντικό, να μην υπάρξει παρεξήγηση. Ναι, ναι, ναι. Και, και, το υπερψήφισα χαίρομαι, και εγώ χαίρομαι, και το λέω. αλλά, το λέω... αλλά κύριε Μαντά, αυτό δεν θα μπορούσε η Βουλή να το έχει λύσει χωρί να πάμε στην αναθεώρηση από θα πριν. Θα σα πω. Θα σας πω. Στην αναθεώρηση, μέσα στην πρότασή μας υπήρχε και μια ερμηνευτική δήλωση η οποία ξεκαθάριζε κατά τη γνώμη μας mm -hmm. το ζήτημα ότι δεν μπορεί να θεωρείται ότι κατά τη ε, ε, διάρκεια άσκηση των καθηκόντων των υπουργών μπορεί να είναι παραδείγματο χάρη μέσα και η δωροδοκία και έτσι να παραγράφεται. Ήταν σαφέστατη η ερμηνευτική δήλωση. Η Μάλιστα. οποία δεν ψήφισε είναι εγώ. Ξέρετε, εγώ ξέρετε τι είναι. Το παιδιά, τα οποία παιδιά, είναι λεπτομέρειε. Δεν και... είναι καθόλου ναι. λεπτομέρειε. Ενώ λεπτομέρειε για τον απλό δε, κόσμο. Όχι, ναι, θα σα πω γιατί δεν είναι λεπτομέρεια. Διότι ξεκαθαρίζει ότι αδικήματα, όπω παραδείγματο χάρη η δωροδοκία, ναι. δικάζονται, δεν, δικά, δεν παραγράφονται και δικάζονται όπω. Για όλου του σα παρακαλώ πολύ για αυτό. Επειδή μιλάμε για δωροδοκίε και μιλάμε για αυτά τα θέματα, πάμε να δούμε ένα θέμα το οποίο εξαρθρώθηκε χθε ένα κύκλο.